Με ένα πολύ ωραίο ταξίδι τώρα παρέα και εσείς αγαπημένοι μας τηλεθεατές, λέμε τώρα εδώ για χιόνια και για κρύο. Καμία σχέση. Θα πάμε να συναντήσουμε το μοναδικό Έλληνα φορτηγατζή του Αρκτικού κύκλου. Και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πώς να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πάμε να δούμε ένα βίντεο να πάρουμε μια γεύση. Γεια σας φιλαράκια. Ξαναρχίζουμε. Έχουμε αλυσίδες. Και είναι και βαριές. 40 κιλά ζυγίζουν. Yellowknife. Η ώρα είναι 8 παρά τέταρτο, νομίζω. Τα χρώματα της Ανατολής αρχίζει. Την αγάπη μου στην πατρίδα και σε όλα τα φιλαράκια να είσαστε καλά. Και η πατρίδα είναι εδώ και συναντά τον κύριο Τάσο Λάπα. Καλημέρα κύριε Λάπα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι γίνεται με τον ήχο. Δεν έχω καλό ήχο. Θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το ρυθμίσουμε, να το φτιάξουμε. Πού βρίσκεστε κύριε Λάπα? Θα δείξω κάτι όσο προσπαθεί το control να φτιάξει τον ήχο. Κοιτάξτε φίλες και φίλοι μία κάρτα που δείχνει τη θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται αυτή την ώρα ο κύριος Λάπας. Μείον 31 βαθμοί. Πω δεν θα πει τίποτα. Μας το έστειλε πριν από λίγο με τη Μαρία την Μπουρνιά που συνεννοήθηκαν και για τη σύνδεση. Μας το προώθησε στα μηνύματα και μου λένε από το control, κοίταξε που βρίσκεται ο κύριος Λάπας, στους μείον 31 βαθμούς. Μέσα στο φορτηγό του, να σας πω ότι ο κύριος Λάπας κάνει αυτή τη δουλειά και ζει κάνοντας αυτή τη δουλειά 6 μήνες εκεί. Και τους άλλους 6 μήνες έρχεται εδώ στην πατρίδα, στην Καρδίτσα, στο χωριό του, κάθεται και ξαναφεύγει. Άρα 6 μήνες εκεί, 6 μήνες εδώ. Ο δρόμος εκεί που βρίσκεται λέγεται Ice Road, είναι στον Αρκτικό κύκλο. Ένας δρόμος, λέει, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι μια λίμνη, η οποία κατά τους χειμερινούς μήνες παγώνει και επιτρέπει στις νταλίκες και τα φορτηγά να τη διασχίζουν. Και από εκεί είναι και τα πλάνα αυτά που μας έχει στείλει ο κύριος Τάσος. Μεταφέρει καύσιμα, εκρηκτικές ύλες, τσιμέντο σε σκόνη, γεννήτριες και τροφοδοτεί τα ορυχεία του Βόρειου Καναδά. Όπως είπαμε, 6 μήνες είναι εκεί κάνοντας αυτή τη δουλειά και 6 μήνες ως και 1000 χιλιόμετρα τη μέρα. Και τους υπόλοιπους 6 εδώ στην Καρδίτσα. Τα καταφέραμε κύριε Τάσο, μας ακούτε τώρα? Ο Αρκτικός κύκλος δεν θέλει. Ναι. Μας ακούτε κύριε ναι, Τάσο? Σας ακούω. Τέλεια, τέλεια. Ναι, σας ακούω. Σας βλέπουμε με την ελληνική σημαία πίσω σας. Πού ακριβώς είστε? Την ελληνική τη σημαία την έχω πάντα. Είμαι σίγουρη. Ναι. Βρίσκομαι στο Dawson City. Πού πέφτει αυτό? Είναι μια πόλη βόρεια στο Yukon. Η περιφέρεια μάλλον Yukon είναι δεξιά από την Αλάσκα. Mm-hmm. Η πόλη του Dawson City είναι από τις πιο παλιές. Όχι από τις πιο παλιές, μάλλον είναι η πόλη που ξεκίνησε η τρέλα του χρυσού. Α, μάλιστα. Όπως το Κλοντάικ που ακούμε από τα Mickey Mouse, μια τέτοια πόλη δηλαδή που σκάβανε να βρουν χρυσό. Το ποτάμι, το Κλοντάικ, εξού και το Highway Κλοντάικ, βρίσκονται εκεί. Μάλιστα, εδώ, μάλιστα. Στο Dawson City δηλαδή. Ναι. Και τώρα εσείς είστε καθοδόν. Εγώ... τώρα έχω σταματήσει για να μπορώ να τα πούμε. Να απολαύσω την παρέα σας και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που να μάθουν 5 πράγματα για αυτή από εμάς. Έτσι από βέβαια. Εδώ. Και πού πηγαίνετε τώρα, πού είναι το δρομολόγιο? Το δρομολόγιο μου κατεβαίνω στο Edmonton. Δηλαδή ξεφόρτωσα πριν από λίγη ώρα. Και τώρα έχω να οδηγήσω περίπου 2.500 χιλιόμετρα νότια. Στους μείον 31 βαθμούς. Εδώ απάνω αυτή τη στιγμή έχει μείον 31. Στα 2.500 χιλιόμετρα φανταστείτε όμως ότι εναλλάσσονται οι καιρικές συνθήκες. Βρίσκεται... Θα βρω και χιόνια, θα βρω και πιο υψηλή θερμοκρασία, πιο χαμηλή. Πόσες ώρες είναι για αυτά τα 2.500 χιλιόμετρα? 2.500 χιλιόμετρα. Είναι περίπου 12 με 13 ώρες τα 1.000 χιλιόμετρα. Mm-hmm.
Άρα μια μέρα περίπου το κάνετε. Σερί. Όχι, όχι. Με διαλύματα. Θέλω να οδηγήσω 12-13, πρέπει να κοιμηθώ κιόλας. Ναι. Και πώς έχει, φαντάζομαι, στην άκρη, όπως και εδώ, έχει κάποια πάρκινγκ, πού σταματάτε? Έχει κάποια καλή ώρα που είμαι τώρα στο δρόμο, ένα πάρκινγκ. Βέβαια δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα που έχω σταματήσει εγώ. Είναι νύχτα τώρα εκεί. Θα σας το δείξω κιόλας μετά. Ναι, μην βγείτε ακόμη, γιατί έχει 9 και 4. 9 και 4 το βράδυ. Στο ταξίδι αυτό... Όχι, τη μέρα. Α, τη μέρα. Ξημέρωμα είναι τώρα εκεί. Ναι. Και είμαστε καλά, γιατί πριν από μια εβδομάδα περίπου είχαμε φτάσει στο μείον 58. Ο Χριστός και η Παναγία. Και πώς αντέχετε αυτό? Με τον κατάλληλο εξοπλισμό, σίγουρα. Ρούχα δηλαδή, ειδικά για αυτές τις θερμοκρασίες, υπάρχουν μπουφάν, ισοθερμικά και τέτοια. Το μπουφάν που έχω, ας πούμε, για μείον 50. Όταν είσαι πολλή ώρα, τώρα άμα θα κατεβούμε κάτω, μπορούμε να κατεβούμε το κοντομάνικο για λίγο, ας πούμε. Για λίγο, Μέσα το αυτοκίνητο, κύριε Τάσο, φαντάζομαι θα είναι ειδικά αυτοκίνητα. Δεν παγώνουν τα συστήματα. Τώρα στους μείον 50 που μου λέτε, μείον 31. Καταρχάς χρησιμοποιούμε αρκτικό καύσιμο. Τι το διαφορετικό αρκτικό έχει? Πετρέλαιο. Αρκτικό πετρέλαιο, άκου τώρα. Πετρέλαιο, ας πούμε, για το φορτηγό είναι αρκτικό πετρέλαιο. Ναι. Τι διαφορετικό έχει? Είναι φτιαγμένο έτσι με τα κατάλληλα πρόσθετα από τις πετρελαϊκές. Για να μην παγώνει. Το οποίο προορίζεται για Βόρειο Καναδά που έχει ακραίες συνθήκες. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το ταξίδι τώρα των τόσων ωρών, η μοναξιά, η αγριότητα του τοπίου δεν σας επηρεάζει? Και βάζετε και ένα ελληνικό τραγούδι έτσι να ζεσταίνεστε λίγο? Βεβαίως και έχουμε τα ελληνικά τα τραγούδια, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, διότι δεν έχουμε και σήμα. Α, σωστό και αυτό. Εδώ που σταμάτησα τώρα... Ναι. Είμαι στον τόσο σύνδεο και έχουμε σήμα. Φεύγοντας από εδώ για τις επόμενες 5-6 ώρες δεν έχω σήμα. Α, πλήρης απομόνωση, Πλήρης απομόνωση. Αυτό δεν σας επηρεάζει, δεν σας στεναχωρεί, δεν νιώθετε μοναξιά ή είστε τόσο μαθημένος που δεν σας αγγίζει? Έχω συνηθίσει πια, γιατί από το 14 είμαι εδώ απάνω, κάνω αυτή τη δουλειά. Σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Θέλω πριν μας πείτε πώς βρεθήκατε εκεί, να μας πείτε αν θέλετε ένα αγαπημένο τραγούδι σας, να σας τα αφιερώσουμε κλείνοντας. Ποιο ακούτε και λέτε, άρε πατρίδα? Αγαπημένο τραγούδια. Ποιο να πω το πω τώρα. Όποιο θέλει. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τραγουδιστής και θα βρούμε εμείς? Το Καζαντζίδης μου αρέσει. Ωραία, θα σας βρούμε ένα Καζαντζίδι, ένα υπάρχον να κλείσουμε. Πώς βρεθήκατε εκεί πάνω, κύριε Τάσο? Πώς βρεθήκατε τόσο μακριά σε μια τέτοια δουλειά? Δεν ξεκίνησα για εδώ. Ξεκίνησα για πιο κάτω. Στην αρχή ήμουνα κάτω, νότιο Καναδά, στο Έντμοντον, δούλευα στην εξόρυξη πετρελαίου. Και στην πορεία βρέθηκαν αυτές οι θέσεις, οι γνωριμίες. Και ανέβηκα πιο πάνω. Και τώρα μέχρι πότε θα είστε εκεί? Ξέρω 6 μήνες εδώ, Καρδίτσα. Μέχρι πότε θα είστε? Πολύ καλά ξέρετε, αλλά φέτος σας την έφερα. Τι? Γιατί έφυγα από τον Ιούλιο. Α, οπότε... Με καλέσανε πολύ πιο νωρίς φέτος. Έχετε πολύ καλά. Χαλάσαν και το καλοκαίρι. Και είμαι από τον Ιούλιο απάνω. Θα γυρίσω Απρίλιο, συνολικά 10 μήνες. Πω, θα φρικάρετε, κύριε Τάσο. Να κάνουν πάρα πολύ καιρό. Βέβαια. Τώρα και η οικογένεια πίσω έχετε αφήσει. Να μένει σε ένα φορτηγό. Πω. Δύσκολο πολύ. Να τρώσει από το φούρνο μικροκυμάτων ό,τι υπάρχει σε κονσέρβα ή νούντλς ή δεν ξέρω και εγώ τι. Βέβαια υπάρχουν, θα βρει κατά διαστήματα κάτι να φας, okay, αλλά ως επιτοπλίστων κονσέρβα και... Ναι.
Εντάξει, δύσκολο τώρα. Όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφεται. Και για αυτό το λόγο δεν έχει έρθει κανένας, γιατί πολλοί συνάδελφοι, πολλοί Έλληνες θέλουν να με ρωτάνε πώς να έρθουν, αλλά δεν έχει έρθει κανένας μέχρι τώρα. Ναι, γιατί φαντάζομαι... Και νότια... Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Φαντάζομαι υπάρχουν. Και οικονομικά... Κάπως θα πρέπει να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα, κάποιες καλές απολαβές γι' αυτό, αλλά οι συνθήκες είναι ακραίες. Σίγουρα οικονομικά είναι καλύτερα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θυσιάζει ο καθένας. Ακριβώς. Αυτό που λέτε. Για το τι θα κερδίσει. Πίσω έχετε αφήσει οικογένεια, παιδιά. Ποιοι σας βλέπουν τώρα. Γυναίκα, 4 παιδιά. 2 έχω εγώ, 2 η γυναίκα μου. Τα κάναμε 4. Τέλεια. Είμαστε πολύ ωραία. Κύριε Τάσο, πριν βγείτε έξω για να σας ζεστάνουμε λίγο, για ακούστε. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωρίς τούτους. Είναι τραγουδάρα τώρα. Νομίζω ότι μαζί με εσάς τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το απολαμβάνουμε όλοι μας. Της ξενιτιάς ο τραγουδιστής. Όπως και πολλοί άλλοι τραγουδιστές. Είναι τραγουδιστής της ξενιτιάς. Έτσι. Και πόνου και... Ναι. Θέλετε να μας δείξετε και λίγο έξω. Δείξτε μας λίγο έξω να δούμε πώς είναι εκεί που είστε. Και στείλτε και χαιρετισμούς, καλημέρες, όπου θέλετε, εδώ στην πατρίδα, ό,τι αισθάνεστε. Να με συγχωρείτε, πρέπει να έχω κάνει ένα λάθος εγώ. Τι? Και μάλλον εγώ ευθύνομαι. Μήπως θα ήταν καλύτερα έτσι να το έχω το τηλέφωνο. Ναι, είναι καλύτερα έτσι. Να με συγχωρείτε, γιατί τώρα που το έβγαλα, λέω κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, αλλά το βρήκατε. Φορά, όμως, θα ξέρετε, αυτό, κύριε Τάσο. Σας ακολουθούμε. Να σας πω, τώρα μείον 31 βαθμοί, εσείς ξέρετε πόσο αντέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε το φορτηγό μας. Δεν σβήνει το φορτηγό ποτέ, όπως είπαμε, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Αν το σβήσουμε, κρυώνει η μηχανή, παγώνει. Οπότε σερί. Και είναι σκοτεινά τώρα, αρκτικός κύκλος, κύριε Τάσο, άσπρο και μαύρο, χιόνι και σκοτάδι. Εδώ είναι χιόνι και σκοτάδι, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν είναι ξαστεριά, είναι, τώρα πώς να σας το εκφράσω, το πόσο όμορφο είναι να βλέπεις τα αστέρια τόσο καθαρά. Όπως επίσης και να βλέπεις και το Βόρειο Σέλα. Και το Βόρειο Σέλ. Α, θα μας στείλετε την άλλη φορά πλάνα, κύριε Τάσο. Θα μας στείλετε πλάνα την άλλη φορά, στην άλλη σύνδεση, να το δούμε παρέα, αν γίνεται. Βεβαίως. Προσπαθώ να τραβήξω ένα βιντεάκι, αλλά δυστυχώς η κάμερα του κινητού δεν είναι τόσο ναι, καλή, σωστό, ώστε να αποτυπώσει αυτό το... Γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο πολύ όμορφο. Σίγουρα θα αρέσει στον κόσμο και πληρώνει ο κόσμος για να ταξίδι να δει το Βόρειο Σέλας. Κύριε Τάσο, τώρα για να σας αφήσω και να σας ευχαριστήσω θερμά. Στο πρόσωπο, στο δέρμα που δεν φοράτε τίποτα, με τους μείον 31 δεν έχετε παγώσει. Τώρα γι' αυτό σας είπα να πω μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί... κύριε Τάσο. Εύχομαι να σας κάναμε λίγο συντροφιά, γιατί καθώς σας ακούω τόση ώρα, λέω ότι οι αμαρτίες έχετε εσείς και ο εαυτός σας, θα τα έχετε συζητήσει 100.000 φορές. Εγώ φέρνω τον εαυτό μου στη θέση σας και λέω ότι θα είχα λαλήσει. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό που διαπίστωσα εγώ και δεν ξέρω αν σας καθυστερώ την εκπομπή. Όχι, να το πείτε. Να με συγχωρείτε. Ότι... Ζώντας, μάλλον βιώνοντας αυτή την εργασία, αυτόν τον τρόπο ζωής, ανακάλυψα στον εαυτό μου πάρα πολλά πράγματα. Είμαι σίγουρη. Ο άνθρωπος, όλοι μας, εάν ψάξουμε μέσα μας, είμαστε πολύ δυνατοί, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Ωραία τα λέτε, κύριε Τάσο. Εγώ απάνω το διαπίστωσα. Ζεστές καλημέρες σας στέλνω από την πατρίδα. Ακραίες συνθήκες.
Με τα χαράς να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εσάς και στους τηλεθεατές, να είσαστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Τάσο. Καλά ταξίδια, καλή δύναμη. Γεια σας, καλημέρα. Εντάξει, είναι μάγκας, θα την πω τη λέξη ο κύριος Τάσος. Είδατε σε πόσους έχει γίνει πρόταση να πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο, μην γελιόμαστε. Είναι καλύτερα τα χρήματα προφανώς, αλλά οι συνθήκες είναι απολύτως ακραίες. Πολύ μοναξιά. Κρύο, μαυρίλα, μοναξιά. Πάνω στο τιμόνι. Τι συζητάμε τώρα. Δύσκολο πολύ. Μπράβο του.